και για την παρουσία που είχατε τη διακριτική όλο αυτό το διάστημα, και θεωρώ ότι και με την σημερινή σύνδεση που έχουμε, ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τη δημοσιότητα του Tom ολοκληρώνεται, και η δέηση αυτό το σκοπό είχε να είναι ένα συνολικό αντίο ευχών από φίλους, αγαπημένους και ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας, αλλά και για μας, για τον ίδιο, μια αυλαία που τέλειωσε, μια αυλαία που έπεσε και θα μας αφήσει τη δυσκολία της απουσίας του να τη διαχειριστούμε εμείς και κυρίως οι γονείς του και ο αδελφός του στο βαθμό που αντέχουμε να το κάνουμε αυτό. Όλο αυτό το διάστημα έσπευσαν και άνθρωποι που δεν τον ήξεραν να τον χαιρετήσουν σήμερα, και βέβαια όλο αυτό το χρονικό διάστημα βρέθηκαν κοντά σας στο νοσοκομείο προσπαθώντας να δώσουν και εκείνοι με τον τρόπο τους ελπίδα και δύναμη στην οικογένεια. Σωστά. Και γι' αυτό προχθές αισθανθήκαμε ότι ήταν ό,τι λιγότερο να ευχαριστήσουμε, πέρα από τους γιατρούς που το είπαμε κιόλας και στην εκπομπή σας, κυρίως όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν μας ήξεραν και δεν τους ξέραμε, που ήρθανε, που κάνανε χιλιόμετρα, που κάνανε προσευχές, που πονέσανε σε ένα βαθμό πολύ κοντινό με το δικό μας πόνο, και για μας ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό. Και θα είναι πάντοτε μέσα στην σκέψη μας αυτή η υποστήριξη που μας έδωσαν αυτές τις μέρες που ο Τόμας έκανε το πέρασμά του από τη ζωή στην αθανασία. Και είναι και αξιοπρόσεχτη και η στάση της Ιωάννας, κύριε Πρωτόπαπα, ένα κόρτι στο οποίο στάθηκε πραγματικά κοντά σε όλη αυτή την περιπέτεια που περάσατε και της δίνατε και εσείς συμβουλές πριν από λίγο. Μια κοπέλα που νομίζει κανείς, παρακολουθώντας όλη αυτή την ιστορία, όλο αυτό το διάστημα, ότι είναι πια μέλος της δικής σας οικογένειας. Κοιτάξτε να δείτε, η στάση της η κοπέλας του Τόμας ήταν πάρα πολύ συγκινητική, και πιστεύω ότι όλοι όσοι είχαμε μία σχέση γύρω από τον Τόμας αποτελούμε μία ευρύτερη οικογένεια, και σε αυτό το επίπεδο θα παραμείνουν όλες οι σχέσεις μας με όλο τον κόσμο. Κύριε Πρωτόπαπα, εσείς σε προσωπικό επίπεδο πώς καταφέρατε όλο αυτό το διάστημα να συγκρατήσετε τη δική σας συγκίνηση, το δικό σας, τη δική σας λύπη και θλίψη? Νομίζω ότι τα βράδια που είμαστε μόνοι μας μπορούμε να ξεσπάσουμε, αλλά και σαφώς από τη στιγμή που δυστυχώς υπήρχε μια δημοσιότητα γύρω από αυτό το θέμα και υπήρχαν και ορισμένες ακρότητες κάποια στιγμές από υπερβολές, κάποιος έπρεπε να κάνει αυτή τη διαχείριση στο μέτρο της δυνατότητος και της ικανότητας που μπορούσε και έπρεπε. Ήταν δύσκολο και παραμένει να είναι δύσκολο, και γι' αυτό θεωρώ και πιστεύω ότι η απόφασή μας να είναι ιδιωτική η ταφή του είναι απαραβίαστη και σωστή, και η σημερινή μας παρουσία, γιατί ο κόσμος, το έχω ξαναπεί, έχει πάρα πολλά προβλήματα για να έχει μόνο εμάς. Από την άλλη, βέβαια, είναι μια ιστορία που έτσι κι αλλιώς μας έχει συγκινήσει όλους, όλο αυτό το διάστημα, από την πρώτη κάθε στιγμή. Χαμός. Κάθε χαμός, αλλά και αυτός ο χαμός, γιατί ήταν τόσο άδικος για ένα παιδί το οποίο είχε πάντα ένα χαμόγελο για όλους και μια ανοιχτή αγκαλιά. Αυτό είναι σωστό, αλλά θα με επιτρέψετε να επαναλάβω ότι κάθε παιδί που φεύγει, ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες, είναι μια πληγή. Και δεν το αλλάζει αυτό. Απλώς ο ένας τυχαίνει να είναι λίγο πιο γνωστός. Αλλά η καλοσύνη, ειδικά στους νέους, ακόμα και αν δεν φαίνεται, υπάρχει πάντα. Οργή και θυμός υπάρχει, όχι μόνο για σας, αλλά και από την οικογένεια. Οργή και θυμός για την αναχώρησή του, σαφώς, λογικά, πρέπει να υπάρχει. Αλλά μην το μεταφέρετε εκεί που θέλετε. Όχι, όχι. Οργή γιατί έφυγε, θυμός γιατί μας έτυχε. Αυτό, ναι, σε όλους συμβαίνει. Είναι συνέστημα που είναι αυτόματο. Απλά είναι αυτό που έχω ακούσει να συζητάει και πάρα πολλοί κόσμος για τα παιχνίδια της μοίρας. Ο Τόμας ήταν ένα νέο παιδί που ήθελε, που κυνηγούσε τα όνειρά του. Είχε δεχτεί προτάσεις για να πήγε για το εξωτερικό, για να κάνει εκεί κάποια πράγματα. Ο ίδιος είχε αποφασίσει τελικά να μείνει εδώ στην Ελλάδα και να... και να παλέψει, και τελικά συνέβη αυτό που συνέβη. Δυστυχώς, ναι. Τι να κάνουμε, είπαμε ότι ο Θεός παίρνει αποφάσεις,
που εμείς αδυνατούμε να καταλάβουμε γιατί τις παίρνει. Αλλά αν δείτε τις συγκυρίες του ατυχήματος, σαφώς. Σαφώς ήταν μια απόφαση πέραν και μακράν από τη σκέψη μας και αδύνατο να την κατανοήσουμε και να την εξηγήσουμε, όχι μόνο τώρα, αλλά νομίζω οποιαδήποτε στιγμή. Τον ήθελε κοντά του για κάποιο λόγο, τον πήρε. Αυτό. Ξέρω ότι οι δύσκολες